σας Αγία Παρασκευή που βρέθηκε, υποκρίθηκε υπέρ της των Αβάντων Χαλκίδας με 6-0. Έχουμε μαζί μας τις παίκτες της ομάδας των Αβάντων Χαλκίδας, την κυρία Πίθουλα και την κυρία Γιανακούλη. Ξεκινώντας από την κυρία Γιανακούλη, η οποία είναι goalkeeper της ομάδας των Αβάντων, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα, θα ήθελα. Σήμερα αρχικά να πω ότι ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Νομίζω ότι η δουλειά μας στις προπονήσεις βγαίνει πλέον και στο γήπεδο. Και το κλίμα που έχουμε στα αποδυτήρια και με όλες τις κοπέλες. Εμείς μπαίνουμε με το 100% του εαυτού μας σε κάθε αγώνα. Δεν είναι κανένα αποτέλεσμα, δεν έχει βγει κανένα αποτέλεσμα, άρα παρεύουμε μέχρι το τέλος. Πολύ ωραία. Είσαστε και στην εθνική, είσαστε διεθνής. Ναι. Εκεί έχετε, φαντάζομαι, αρκετά βαρύ έργο, έτσι δεν είναι, για... Έχετε και αντιμετωπίσει και εκεί τις προπονήσεις. Ναι, τις προπονήσεις. Φεύγουμε αύριο, ναι. Αυτή είναι μια ερώτηση και για τις δύο σας. Είναι ότι ανεβαίνει αρκετά αισθητά το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Κάποιο σχόλιο έχετε και γι' αυτό? Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Πολλές παίκτριες παίζουν και στο εξωτερικό. Πολλές ξένες παίκτριες έρχονται και σε εμάς στην Ελλάδα να παίξουν. Αλλά έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά βήματα, πιστεύω. Να μιλήσουμε με την κυρία Πίθουλα. Πείτε μας λίγο σχετικά με την προετοιμασία σας. Μίλησα με τον προπονητή πριν, μου είπατε ότι είχατε και κάποιους τραυματισμούς σαν ομάδα. Ρώτησα επίσης τον πρόεδρο, μου είχε πει ότι σας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχετε κάποιο θέμα από ό,τι μας είπε, πρέπει να το πει. Η αλήθεια είναι ότι από τον πρόεδρο και γενικά όλο το επιτελείο είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένες. Έχουμε τη Σωτηρία η οποία μας κάνει ό,τι χρειαζόμαστε, μας ετοιμάζει τα πάντα, είναι εδώ σε κάθε προπόνηση. Μας έχουν τα νερά μας, τους ηλεκτρολίτες μας, τα φρούτα μας, τα πάντα. Ό,τι ζητάμε κυρίως μας το δίνουν, όσο είναι δυνατόν. Και γενικά αυτό φαίνεται, γιατί έχουμε πολύ καλό κλίμα, ειδικά στα αποδυτήρια. Αυτό ήθελα να πω και τις δύο και το κλίμα που υπάρχει. Το κλίμα φέτος... το κλίμα φέτος στα αποδυτήρια μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Ούτε τσακωμούς, ούτε τίποτα. Ή ακόμα και να υπάρχει μια ένταση, το επόμενο πεντάλεπτο δεν έχει σβήσει. Εντάξει, το θέμα είναι πολύ καλά. Αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω θα είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι όλοι. Βρισκόμαστε, μάλλον πέρασε η 7η αγωνιστική. Ποιος αγώνας από αυτές τις 7 αγωνιστικές που περάσανε ήταν δύσκολος για σας, είχατε κάποιο δύσκολο έργο? Θεωρώ ότι δεν ήταν με κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Απλά ίσως εμείς δεν ήμασταν σε καλή μέρα, σαν σύνολο. Και έτσι να μας βγει και η δυσκολία από το παιχνίδι. Δηλαδή δεν είπαμε ότι είναι η τάδε ομάδα και φοβηθήκαμε ή κάτι. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, όταν εμείς δεν ήμασταν καλά, τότε είχαμε θεματάκια. Ο προβληματισμός που εξέφρασε ο προπονητής σας είναι ότι θα ξαναπαίξετε πάλι αγώνα μετά από... Ένα μήνα. Από σχεδόν ένα μήνα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τι κάνετε σχετικά με αυτό? Θα γίνει μια προετοιμασία. Τώρα νομίζω αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε κανονικά προπονήσεις. Σούκου θα μας αφήσουν Σαββατοκύριακο ρεπό, για να ξεκουραστούμε και λίγο και μετά θα παίξουμε φιλικό είτε με αγοράκι είτε με κάποια γυναική ομάδα για να είμαστε ενεργές, να το πω έτσι. Ωραία. Για την εθνική, να μας πεις, μας πείτε και εσείς και για να πούμε η δική προετοιμασία, τι είναι. Είναι, όπως σε κάθε εθνική, είναι δύσκολη προετοιμασία. Πάμε έτοιμες όλες τις παίκτες από τις ομάδες τους. Μαζευόμαστε αύριο, Δευτέρα, και ταξιδεύουμε προς Ουαλία και Σλοβενία έπειτα για τα προκριματικά. Αυτά, δύσκολη προετοιμασία, οι προπονήσεις είναι σκληρές, αλλά μια χαρά. Είμαστε και το κλίμα εκεί είναι πολύ καλό. Για τα κορίτσια, ας πούμε, που τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, τι έχετε να πείτε, έτσι σαν... Εγώ θα τους έλεγα να το ξεκινήσουν χωρίς να το σκεφτούν. Αυτό που σου προσφέρει το ποδόσφαιρο και κάθε ομαδικό άθλημα είναι ιδιαίτερο. Οι εμπειρίες και μόνο που κερδίζεις, οι φιλίες, τα ταξίδια, τα πάντα, δύσκολα το βρίσεις κάπου αλλού. Θα τους έλεγα να μην το σκεφτούν καν, να ξεκινήσουν αμέσως. Αυτό, να ξεκινήσουν. Πολύ ωραία. Και βλέπω ότι έρχεται και ο κόσμος και στην Κερκίδα. Μάλιστα. Στα συνισχύει, μαμάδες, μπαπάδες, οικογένεια. Σημαντικό αυτό.
πιστεύω να ενισχύει. Ναι, ναι, είναι τα στηρίγματά μας. Τους περιμένουμε κιόλας κάθε φορά. Είναι ο 12ος παίκτης, μας βοηθάνε πάρα πολύ από την κερκίδα. Ναι, θα θέλαμε να έχουμε και περισσότερο κόσμο, όσο περισσότερο γίνεται, να δουν και το γυναικείο ποδόσφαιρο, να μαθευτεί και περισσότερο. Και βέβαια και στην εθνική. Και στην εθνική, φυσικά, ναι, να μαζευτεί περισσότερος κόσμος. Και να γίνει πιο γνωστό το γυναικείο ποδόσφαιρο γενικά στην Ελλάδα. Ναι. Και να πω κάτι. Το θετικό από όλο αυτό είναι ότι αφού πλέον κάνατε κι εσείς στο YouTube το κανάλι, στην ομάδα μας, ότι ακόμα και κάποιος να μην μπορεί να έρθει, θα μας βλέπει τουλάχιστον μέσω εννοείται, YouTube live, ναι. Μπορείτε να έχετε κι εσείς κάποιο υλικό, ώστε να βλέπετε τα λάθη σας. Αυτό, να βλέπεις κυρίως αυτό. Ζυγίζεται. Γιατί τόσα παιχνίδια δεν είχαμε. Εγώ θα πω ότι είπα και στον προπονητή και στον άλλο προπονητή της ομάδας και στον πρόεδρο, μας ενδιαφέρει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Και εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.